Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρι Χατζηρεμία και αυτό είναι το show στο οποίο μπορεί να είσαι για να σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτε το κουμπάκι λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και share αυτό το βίντεο. Επίση, στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρει το server μου στο Discord να πατήσει και να το τσεκάρει και τα αποτελέσματα τη δημοσκόπηση και το φόρου μου όπου θέλει μπαίνει δωρεάν είναι όλα ούτω ή άλλω. Αν σου έλεγα ότι. Τώρα πώ να σου το πω αυτό. Λοιπόν, δεν θα σου το πω, θα σου δείξω κάτι, ένα βίντεο στο YouTube και μετά θα σου δείξω από ποιο κανάλι στο YouTube βρίσκεται αυτό εδώ. If you were to be stranded on a desert island and you had to bring one product with you, a skincare product that you might really love, what would it be? Some sunscreen. There we go. Εάν είχατε λέει, άμα το πιστεύεις ή όχι τώρα, δεν κάνω πλάκα, αληθ... αυτό που βλέπεις είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Εάν λέει ήσουν κάπου στην έρημο και έπρεπε να φέρεις ένα, ένα προϊόν περιποίησης δέρματος. Τι θα ήταν αυτό. Και βγαίνει ο Biden και λέει αντιλιακό. Yo. Welcome to the YouTube Town Hall on COVID-19 vaccination with President Joe Biden and Dr. Anthony Fauci. My name is Karine Jean-Pierre. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, παιδιά, αλήθεια τώρα. Αυτό που βλέπουμε, τι είναι. Manny MUA, can you hear me? How are you doing? Doing well. Doing fine. How are you? Oh, I'm doing fantastic. Thank you guys so much for doing this with me. I really, really appreciate it. You guys are absolutely great. I have a couple questions for you guys. There's a lot of rumors that are going around that young and healthy people... Αυτό τι είναι που βλέπουμε, ρε. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιο να καταλάβω τι είναι αυτό που βλέπουμε. Βλέπω τον Φάουτσι, τον οποίο θα τον ρίξουνε Στο είπα, θα έχει χάσει ήδη τη δουλειά του Φάουτσι. Θα δει σε λίγο καιρό θα τον διώξουν κιόλα. Γιατί θα τον βγάλουν εκτό ε, εντελώ Δηλαδή, Αλλάζει εντελώ το σύστημα. Και βλέπουμε και τον Biden, λες και είναι τώρα η καρδινάλη βασιλή ε, των Ηπα. Έτσι, αυτό βλέπουμε εδώ πέρα. Και ένα ΛΟΑΤΚΙ να του κάνει ερωτήσει για προϊόντα περιποίηση δέρματο. Ε, ρε, παιδιά, τι βλέπουμε. Το αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό εδώ το βίντεο βρίσκεται στο κανάλι του YouTube. Το The White House. Στο λευκό οίκο, στο κανάλι του YouTube, The White House βρίσκεται αυτό το βίντεο. Link στην περιγραφή οπωσδήποτε. Don't need to get the vaccine, you should save it for people who are a little bit older. What do you guys think about that, both of your guys' thoughts. Young children, even though when they get infected... Ακατιλένε. Fauci. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Όταν ο Τραμπ ορκίστηκε, λοιπόν, δέκα μέρες πριν, ο Fauci βγαίνει και λέει And if there's one message that I want to leave with you today based on my experience, and you'll see that in a moment, is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that. But also there will be a surprise outbreak. There will <laughs> 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 Ré, pibia, tóra, Δηλαδή έχουμε τον Φάουτσι ο οποίο χρηματοδότησε το εργαστήριο τη Γούχαν. Ο τύπο έχει κάνει 200 κολοτούμπε το λιγότερο. Το λιγότερο σχετικά με τη μάσκα, σχετικά με το ένα εμβόλιο, σχετικά με τη δεύτερη δόση, σχετικά με, με τα πάντα που έχουν γύρω από αυτό. Τελικά βρίσκουμε ότι είναι αυτό ο χρηματοδότη του εργαστήριο τη Γούχα που πήραν τον ιό των SARS και τον μεγενθήνα και τον κάνουν πιο προσιτό προ του ανθρώπου, αν, αν αντιλαμβάνεσαι καθόλου. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Φάουτσι είχε βγει και είχε πει πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός ότι θα βρουν ένα surprise outbreak κυβέρνηση του Donald Trump ακριβώς πριν ορχιστεί. Είναι σοβαρή. Και τώρα σήμερα βλέπουμε ότι ο Φάουτσι λέει τώρα ότι δεν είναι πεπισμένος ότι ο ιός εξελίχθηκε με φυσιολογικό τρόπο. Αλλά καπλάκα μας κάνεις αφού εσύ χρηματοδότησες αφού αυτό ο ίδιο το χρηματοδότησε το εργαστήριο στη Γούχαν ποιο γκουριδεύουν αυτοί and call for an open investigation into the origin of the virus. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Σε προηγούμενο βίντεο θα υπάρχει στο τέλος αυτού του βίντεο σε μια playlist να το δεις. Σου έδειξα ότι ο Φάουτσι πώς χρηματοδότησε ο Φάουτσι μέσω ενός άλλου οργανισμού το εργαστήριο στη Γούχαν, το εργαστήριο Virology της Γούχαν. Και τώρα εδώ ο Φάουτσι μας λέει ότι προτείνει να κάνουν investigation σχετικά με το που προήλθε ο ιός. Ωραία πάμε σε επόμενα νέα. Η Ελλάδα δέχεται εμβολιασμένου με Sputnik V. Η τελική απόφαση είναι τη ΕΕ. Ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Λοιπόν, για να καταλάβει τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία έβγαλε σε κόκκινη κάρτα ουσιαστικά στην Ελλάδα ενώ εσένα σου λένε ψέματα οι Μητσοτακέοι ότι τα πάνε καλά. Τα πάνε πολύ άσχημα στο εξωτερικό. Επίση, κάτι έχει το χρηματιστήριο στην Ελλάδα με την, μια μετοχή τράπεζα. Έχουν πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν ασχολούμαι με ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά ούτε καλά τα πηγαίνει στην οικονομία. Δηλαδή, ο τύπο τα έχει καταστρέψει όλα. Είναι άχρηστο εντελώ. Για το Μητσοτάκη μιλάω προφανώ. Και επίση, στο CDC σου έδειξα το τελευταίο επεισόδιο, στο πρώτο-τελευταίο επεισόδιο. Εδώ του Daily Show, οι Αμερικανοί πολίτε να μην επισκεφθούν την Ελλάδα, διότι είναι στην κόκκινη ζώνη αυτή τη στιγμή. Οπότε βγαίνει τώρα ο Δένδια και θα σου πει: Ακόμα και το κινέζικο να έχει πάρει, πάλι θα σε δεχτούμε. Δηλαδή, όποιο εμβόλιο ουσιαστικά και να έχει πάρει και να αποδεικνύεται, αυτοί το θέλουν. Αυτό πρέπει να σου κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον, διότι αυτού του ενδιαφέρει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, από ό,τι καταλαβαίνει. Δεν του ενδιαφέρει ε, απαραίτητα το αυτό καθεαυτό εμβόλιο. Του ενδιαφέρει η πλατφόρμα, η ατζέντα, η ταυτότητα του ψευτομεσία, το πιστοποιητικό εμβολιασμού που είναι μια πλατφόρμα από πίσω. Μπορεί να σου δώσουν χαρτί, αλλά γελιέσαι ικτρά. Αυτό είναι το προπέτασμα καπνού. Μελλοντικά θα είναι μια πλατφόρμα στην οποία όταν τα κρυπτονομίσματα θα γίνουν mainstream και δεν θα υπάρχει cash, θα σου πούνε: Α, ah, δεν έχει εμβόλιο, δεν μπορεί να αγοράσει. Δεν σου πουλάμε τώρα. Καταλαβαίνει που το πάνε. Εκεί το πηγαίνουνε. Πρέπει να το καταλάβει αυτό, να ανοίξει τα μάτια σου. Οπότε δεν διασαυγεί και θα πει ότι τα δέχεται όλα τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφα νέα. Students rally against mandatory COVID-19 vaccines at New Jersey University. They are going to keep moving the goalposts σε εισαγωγικά. Λοιπόν, όταν παίζει ποδόσφαιρο, εδώ δεν είναι το τέρμα. Οπότε άμα εσύ κάνεις shoot εδώ πέρα, και πάει εδώ, βάλει όλου τη δύναμη, θα πάει στο τέρμα, θα μπει γκολ, δεν θα μπει γκολ. Ωραία. Αν αυτό, αν υπήρχε ένα σύστημα στο οποίο εσύ από εδώ έκανε από το penalty shoot και αυτό σου έκανε παπ πιο πίσω το, το goal post, τα δοκάρια. Παπ πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω τα δοκάρια. Ε, αυτό θα πει moving goal posts. Ότι αλλάζουν, τραβάνε πιο πίσω τα δοκάρια. Οπότε ο στόχος μεγαλώνει, επιμικύνεται, ο χρόνος χάνεται. Αυτό φωνάζουν εδώ πέρα τα παιδιά. Hundreds, εκατοντάδε of New Jersey students and parents held a rally on Friday outside University Tade to protest the school's COVID-19 mandate for students. Γονείς και παιδιά κάνουν διαμαρτυρία έξω από ένα σχολείο διότι του προτρέπει, βασικά λέει mandatory, του υποχρεώνει να, να βάλουν εμβόλια. Εδώ Ελλάδα. Πόσο φαίνονται αυτά τα νέα, σιγά σιγά κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω γιατί το βάζω, αλλά θα το βάλω. Εμβόλιο. Την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για του 35 με 39 ετών. Ωραία, καλή τύχη σε όλου σα, παιδιά. Θα τη χρειαστείτε. Και μετά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν δώσουμε προοπτική στου νέου, δεν θα σηκώσουμε κεφάλι. Η προοπτική που θέλει να δώσει ο Τσίπρα στου νέου, ξέρει ποια είναι. Αυτό εδώ, το εμβόλιο τη Αστραζένεκα και τη Μοντέρνα θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού. Αυτή είναι η προοπτική. Αυτό να, να ξέρει, αλήθεια σου λέω. Όταν λένε αυτή για πρόπτικη, η μόνη πρόπτικη που μιλάνε είναι αυτή. Γιατί αν θε να μάθει και να πάρει πρόπτικη και γνώση, δωρεάν είναι, έλα να δει το κανάλι Τέρ Χατζηρεμία εδώ στο YouTube και θα σου δώσω άπλετη πρόπτικη και γνώση. Τσίπρα! Μάγκα θα σε κάνω, Τσίπρα! Έλα δε εδώ το καναλάκι αυτό και άμα δεν βγει μάγκα από εδώ μέσα και με τα ματάκια έτσι, από woke, θα γίνει με ανοιχτομάτη και γουρλωμάτη. Πάμε παρακάτω τώρα. Στη ΣΥΠΑ. Σιγά σιγά στη ΣΥΠΑ βλέπω κάτι διαφορετικό να συμβαίνει με το θέμα τη νοοθεία. Τώρα αρχικά, στο Μίσιγκαν. Η κυβερνήτη του Μίσιγκαν βγήκε μια φωτογραφία. Δεν ξέρω, δεν την έχει δυστυχώ εδώ πέρα. Δεν κάνα καλή δουλειά σε αυτό το άρθρο. Βγήκε μια φωτογραφία σε ένα ρεστοράν και ήταν χωρί μάσκε, χωρί τίποτα. Και βγήκε και είπε συγγνώμη μετά τη φωτογράφηση τη η οποία έσπαγε τους ίδιους της τις κανόνες. Λέει έκανα ένα λάθος. Παιδιά αυτό είναι απαράδεκτο που κάνουνε. Αυτοί δεν είναι ηγέτες, αυτοί είναι σκουπίδια ουσιαστικά. Δεν μπορείς να ηγείσαι και να μην ηγείσαι από του παραδείγματο. Το ίδιο είχε κάνει και ο Γκάβριν Νιούσον που τον κυνηγάνε τώρα στην Καλιφόρνια για να τον διώξουν με τις πέτρες. Λοιπόν πάμε τώρα στα σημαντικά. Μαρικόπα County Lawyer. Δικηγόρος στο Maricopa στην Αριζόνα, demands 2020 auditors preserve all documents, να κρατήσουν όλα τα αρχεία από τους ελεγκτές. Ξέρεις ότι το τελευταίο διάστημα στο azod.org μπορείς να δεις και live το πώς ελέγχουν το Maricopa County που είναι το μεγαλύτερο county, σαν να φαντάσου Ελλάδα, είναι όλη η Αριζόνα, Αθήνα. Σαν να εξετάζουν την Αθήνα την αντίστοιχη σε πληθυσμό, πληθυσμιακά μιλώντας. Αυτό είναι το Maricopa County για την Αριζόνα. Αυτή είναι η σωστή μεταφορά. Και δικηγόρο απαιτεί από του ελεγκτέ να διατηρήσουν όλα τα δεδομένα, διότι μπορεί να υπάρξει lawsuit. Και αυτό το lawsuit πηγαίνει στο Supreme Court, να ξέρει. Στο ίδιο μοτίβο θα πάθει πλάκα. Auditors, ελεγκτέ από New Hampshire, find problem. Scan counting 28% of test ballots for GOP candidates. Ελεγκτέ που ελέγχουν ψήφου in Windham, New Hampshire, may have figured out why initial results showed a dis uh, discrepancy in the vote count for a Democratic candidate. Republicans in William New Hampshire won all four seats in the legislative election on November 3rd κερδίθηκαν από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά ένας δημοκρατικός υποψήφιος, η Κρίστι Λόρεν, requested a recount, ζήτησε επανεξέταση, επανακαταμέτρηση, which was granted because she lost by only 24 votes. Και επειδή έχασε μόλις για 24 ψήφους, είπαν ότι, οκ, okay, θα κάνουν την επανακαταμέτρηση. However, during a hand recount, κάνανε και αυτοί με το χέρι, it was revealed that she didn't lose by 24 votes. Instead, ...the effort revealed that the GOP candidates had actually received 300 additional votes... ...while Estelle Laurent lost an 99 votes. <laughs> Καλά ρε. Like, Δηλαδή άλλη ζήτησε επανακαταμέτρηση, έγινε επανακαταμέτρηση με το χέρι και βγήκε ότι έκλεβε παραπάνω! Ε, δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά, με αυτούς τους δημοκρατικούς! Επίσης, αυτά τα μηχανηματάκια τα, dominion και όλα αυτά, singulars, όλα αυτά, πώς καταλέγονται... Ξέρω πώ λέγονται, απλά δεν μπορώ να πω ολόκληρη τη λέξη γιατί μπορεί να με κάνουν μήνυση. Οπότε δεν θα το πω, κατάλαβες. Για συκοφαντική δυσφήμιση, οπότε θα το πω έτσι όπω όπως το είπα. Έχουν φράσει αυτά συγκεκριμένε για το πώ μπορεί να τα αποκαλέσει. Αυτά δεν πρέπει να φύγουν από παντού και να είναι με το χέρι όπω ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται όλη την ώρα να υπάρχουν προβλήματα σε εκλογικέ διαδικασίε. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Να ξέρετε και στην Ελλάδα θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Έχω πάρα πολύ σημαντικά νέα. Για τον Ντεσάντη. Florida Governor Ντεσάντη. He just signed a bill into law that would allow everyday Floridians to sue big tech platforms for monetary damages. αρέσει ο Ντεσάντη. <laughs> Πες με το κινητό του. Καταρχάς θα σου μεταφράσω, οποιοςδήποτε ζει στη Φλόριντα θα μπορεί να κάνει μήνυση στο facebook, στο instagram, στο tiktok, σε όλες αυτές τις κουπίδο πλατφόρμες, βασικά είναι πολύ καλές πλατφόρμες να σου πω την αλήθεια, θα μπορεί να τους κάνει μήνυση ε, αν χάσουν λεφτά, αν χάνουν λεφτά. Δηλαδή αν τους κόβουν λογοκρισία και τα λοιπά. Ενέρφη. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ άγιος άνθρωπος. Δηλαδή έχει πολύ ωραία φώτιση μέσα του. <laughs> το γουστάρο πολύ το τον Τεσάντης είναι κορυφαίος. Αν πήγε να είπα θα πήγαινα Φλόριντα, ξεκάθαρα. Δηλαδή θα γούσταρα πολύ να μένω στη Φλόριντα ή στο Τέξα, αλλά πιο πολύ Φλόριντα να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει περισσότερο. Φλόριντα, άντε να το πω έτσι. Μα είναι σωστό, ρε παιδιά. Όταν είσαι σωστό και ηθικό, έχει αντίκρισμα από το κοινό. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε να δούμε και το άρθρο. The Sun Bill to stop Big Tech Censorship of Floridians. Υπογράφει ένα, ένα bill το οποίο θα σταματήσει τις μεγάλες, τα big tech, τα μεγάλα social media, τη λογοκρισία από τους uh, κατοίκους της Φλόριντα. Miami, Florida. Governor Ron DeSantis today signed into law a bill, the first of its kind in the United States. <laughs> είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, να είναι ανάγκες. Είναι ό,τι καλύτερα έχω ακούσει πραγματικά χαίρομαι. Ελπίζω τα πατριωτικά τα κόμματα που θα έρθουν στην εξουσία της Ελλάδος να ασκήσουν και αυτά βέτο στα Twitter, TikTok. Το TikTok θα σου πω αυτή τη στιγμή που με έχουν κάνει blog και ban. Αυτή τη στιγμή 30 ημέρε είμαι εκτό από το Facebook. Δεν μπορώ να βάλω διαφημίσει στο Facebook λογαριασμό μου, που σημαίνει ότι μου κοστίζει λεφτά. Δεύτερον, είμαι εκτό, δεν μπορώ να κάνω live στο Instagram, στη σελίδα μου στο Instagram. Τρίτον, στο TikTok δεν μπορώ να αποστάρω. Το TikTok είναι το πιο τρελό από όλα, δεν υπάρχει κανένα λόγο του γιατί δεν μπορώ να αποστάρω. Και από τι τρει πλατφόρμε με έχουν εκτό. Μόνο στο YouTube μπορώ να μιλήσω άνετα στη δεδομένη χρονική στιγμή και θα συνεχίσω γιατί το YouTube αρχίζει και με προωθεί πάρα πολύ. Διότι, διότι είμαι από του πιο επίσημου αυτή τη στιγμή τη Ελλάδο και θα συνεχίσει να με προωθεί. Θα δεις ότι το κανάλι μου θα ανέβει πάρα πολύ. Γι' αυτό smash the like button. A number of free speech advocates stood behind the Sandys as he made the announcement at Florida International University, including Cuban and Venezuelan exiles, state senators and deplatformed influencers. Cards may award up to 100.000 in damages for each proven claim according to the governor. 100.000 θα μπορούν να ζητήσουν οι πολίτε από τα μεγάλα big tech. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Αυτό είναι τέλειο. We will be the first state to hold big tech accountable. The Santis said at press conference they are exerting a power that really has no president in American history. Ασκούν μια εξουσία που δεν έχει ξαναυπάρξει. Είναι κατά, κατά του συντάγματο αυτό που κάνουν. Η λογοκρισία που κάνουν οι άχρηστοι στα social media αυτά εδώ. Είναι κατά του συντάγματο, παιδιά. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσύ αφιερώνει όλους τη ζωή για να ασκεί, για να δημιουργήσει 300.000 ακολούθηση στο Instagram και σε λογοκρίνουν και σου κατεβάσουν το account. Δεν έχει business. Γιατί έχει αφιερώσει όλη τη ζωή για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τα 300.000 άτομα, πες ότι σε έκαναν 3.000 άτομα. Αληθινά θα σε πω εγώ, report. Τα υπόλοιπα 277.000 όμως συ, συμπαθούν εσένα, συμπαθούν τις απόψεις σου και θέλουν να σε βλέπουν στην πλατφόρμα. Οπότε, χρωστάει το Instagram και σε σένα τον influencer e πάρα πολλά λεφτά, έτσι, γιατί σου κόβει το business, αλλά χρωστάει και σε όλους τους υπόλοιπους 277.000 τους χρωστάει μια εξήγηση του γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό, του Πώ θα λάβουν διαφορετική προοπτική οι άνθρωποι στο τέλο τη ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι παράλογο αυτό που κάνει εδώ το Σάντε. Προφανώ και όχι, είναι εντελώ ρητορική ερώτηση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά νέα της τελευταίας, των τελευταίων τριών τριών μηνών. Των τελευταίων τριών μηνών. Τα πιο σημαντικά νέα. Να μην μπορούν να λογοκρίνουν οι μεγάλε πλατφόρμε. Να φύγουν τα strikes, να φύγουν οι περιορισμοί, να φύγουν τα bans, τα restrictions, τα πάντα. Να φύγουν. Να μπορεί να του κάνει μήνυση να σου κλείνουν το διαφημιστικό λογαριασμό. Είμαστε με τα καλά μα τώρα. Δηλαδή, κάνει ένα λάθο ή κάνει κάτι τέλο πάντων που θεωρούν αυτοί λάθο. Βασικά και σωστό να είσαι εσύ, αυτοί θα σε βγάλουν λάθο, να ξέρει, άμα δεν σε γουστάρουν. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Βλέπουμε τρομερή λογοκρισία. Το YouTube έχει κατευνάσει του τόνου, να ξέρει, έτσι. Και ο λόγο που έχει κατευνάσει του τόνου στο YouTube είναι γιατί παίρνει φράγκα από τα κανάλια εμά. Και οι, οι επενδυτέ του είπανε του YouTube, κάνε τώρα monetization. Θέλουμε να δούμε περισσότερα λεφτά, να βγάλουν κασέρι. Φράγκα θέλουν να βγάλουν επενδυτέ από το YouTube και το πιέσανε. Οπότε τώρα θα δει να προάγει το YouTube το join, α πούμε, εδώ σε μένα. Να προάγει γενικότερα κανάλια σαν εμένα. Σίγουρα εμένα μου έχουν αφήσει λίγο πιο χαλαρό στην επικοινωνία. Δηλαδή μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Το βλέπω ξεκάθαρα αυτό. Δηλαδή να συμβαίνει και το έχω τεστάρει και στην πράξη. Αυτό το κάνουν γιατί, γιατί βγάζουν λεφτά από εμένα. Είμαι μεγάλο κανάλι, παίρνω πολλέ προβολέ. Οπότε με αφήνουν από το κάτι παραπάνω που δεν με αφήνανε πιο πριν. Αλλά αυτό ξέρει τι γίνεται μελλοντικά. Αν θα βγάλουν περισσότερα λεφτά και τα λοιπά, σε κόβουν. Δηλαδή δεν έχει μπέσα. Δεν έχει μπέσα. Δεν μπορεί να χτίσει business. Δεν μπορεί να, να, να αφιερώσει τη ζωή σου σε αυτό το πράγμα. Να το πα έτσι. Αν θέλει και σε πρώτο να το κάνει, θα έπρεπε να σου δίνει το δικαίωμα αυτό. Να δημιουργήσει καριέρα. Δεν είναι χτίζω καριέρα και μια μέρα γίνεται ένα έτσι και τη χάνω, παιδιά. Δεν πάει αυτό το πράγμα έτσι σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ελπίζω να σου άρεσαν αυτά τα νέα. Αυτά έχω για την ώρα. Έχει και πάρα πολλά ακόμα νέα. Γενικά γίνεται λίγο μακελιό. Όπω το βέτο που ασκεί η Ρωσία στην Google. Πόπο εκεί είπα πλάκα, παιδιά. Η Ρωσία ασκεί βέτο στην Google. Άμα δεν αλλάξει κάποιο περιεχόμενο που υπάρχει στην Google, η Ρωσία θα έχει κυρώσει φοβερέ η Google. Αν υπομονώ να δω κάτι τέτοιο, πραγματικά αρχίζω και διακρινώ ότι αλλάζει το ταμπλό. Κράτα γερά, εσύ, ε! Κράτα γερά, να δεις ότι θα αλλάξουν όλα. Οι συστημικέ δημοσκοπήσει αλλάζουν ακόμα και αυτέ. Οι άχρηστε συστημικέ δημοσκοπήσει. Οι οποίε, by the way, οι συστημικέ δημοσκοπήσει για το Open και όλα αυτά τα κανάλια, το Sky και όλα αυτά, δεν λένε ποτέ ποιο είναι το δείγμα του. Παιδιά, έχω 8.300 άτομα δείγμα. Θα μα πείτε ποιο είναι το δείγμα που δουλεύετε. Ή έχετε χίλια άτομα και χαίρεστε. Έλα, πλάκα κάνετε τώρα. Με, με 2.000 άτομα βγάζετε δημοσκόπηση και την παίρνετε και την κάνετε καραμελά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάρτε το κουμπάκι που λέει subscribe, γραφειά. Θε να μου υποστηρίξει έμπρακτα. Το κουμπάκι που λέει join συμμετοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα άτομα που με στηρίζουν έμπρακτα με τα 5 ευρώ αυτά το μήνα, τα 10 ευρώ αυτά το μήνα. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνει, αλλά αν θέλει να το κάνει, πάρτε το κουμπάκι που λέει join συμμετοχή. Επίση, αν έχει κάνει join συμμετοχή, έλα στο Discord και μίλησέ μου να σε αναβαθμίσω μέσα στο Discord. Και αν θε να πει οπωσδήποτε δωρεάν στο Discord server μου και είσαι σωστό άτομο, θα βρει το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σου.